Τώρα έχουμε αρχίσει να κάνουμε εγγραφή. Πες στον κόσμο, Αντρέα, τι σκέφτεσαι και τι θέλεις να... Καλησπέρα θα πω. Θα πω ότι αυτό το βίντεο δεν είναι για όσους συχαίνονται το κάπνισμα. Διότι καπνίζω εγώ τουλάχιστον πολύ. Οπότε θα βλέπουμε συνέχεια κάποιες εντάξει, οθόνες. Εντάξει, δεν θέλουμε να ακούσουμε κάτι άλλο. Αυτός είναι ο φίλος μου ο Σπύρος. Είναι μια πολύ φίλη σχέση. Θα έπληξω. Είμαστε εκπομπή λόγου που λέει και στα αντεγιά. Έτσι, είμαστε αρχόντες. Λοιπόν, είπαμε να κάνουμε μια απόπειρα για να παίξουμε D&D, μιας και δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να βρούμε παρέες και τα λοιπά. Έκανα την απόπειρα να γίνω εγώ ο καταπληκτικός DM. Είπαμε 100 ευρώ το level, έτσι. 100, ναι, περίπου. Και ξεκινήσαμε την προηγούμενη φορά, μπήκαμε στο Roll 20, φτιάξαμε ένα campaign, παίξαμε, πόσο παίξαμε. Έτσι όπως το παίξαμε, βγήκε κανένα μισάωράκι. Βασικά, ναι, γιατί φτιάξαμε ένα χαρακτήρα ο οποίος δεν είναι 100% σίγουρος ότι είναι φτιαγμένο σωστά. Χωρίς το χαρακτήρα. Δεν μπλες, κάνουμε παραδοχή. Pathfinder 20. Pathfinder, ναι, ας πούμε, Pathfinder. Ας πούμε ότι τα περισσότερα τα έχουμε πάρει το Pathfinder και δεν πολύ μπορεί τα έχω βγάλει εγώ από το μυαλό. Και ας πούμε ότι αυτό που παίζουμε είναι σωστό σε ένα πλαίσιο. Έχουμε φτιάξει ένα κόσμο που μοιάζει με το Pathfinder. Αυτό έχει σημασία. Δεν χρειάζεται να μένουμε στα ονόματα. Για τους κανονισμούς βασικά. Ο κόσμος για τους κανονισμούς. Ο κόσμος είναι τελείως δικός μου. Την προηγούμενη λοιπόν έφτιαξε ο Mr. Andreas από εδώ πέρα. Ποιος ο χαρακτήρας σου, για πες μας. Λοιπόν, ξεκινήσαμε να φτιάξουμε ένα χαρακτήρα. Έχω το σκονάκι εδώ πέρα, τα θυμάμαι όλα. Ναι, τέλος πάντων, ο χαρακτήρας μου είναι ένα human fighter, ο οποίος ονομάζεται Drew. Ξεκίνησε τέλος πάντων το origin story τέλος πάντων να το κάνει. Ξεκίνησε από μια πόλη τύπου Σπάρτης, πολεμική πόλη. Εκπαιδεύει τα παιδιά από μικρά, τέλος πάντων από μικρή ηλικία, για να γίνουν πολεμιστές. Κάποια στιγμή, πριν ενηλικιωθεί, ο χαρακτήρας μου σκότωσε κάποιον άλλον, κάποιον συμπολίτη, τέλος πάντων, συμπολεμιστή για την ακρίβεια, για κάποιο λόγο, τέλος πάντων γιατί πίστευε ότι του έχει κλέψει κάποια πράγματα και η κλοπή θεωρείται γενικά μεγάλη ατιμία. Οπότε δεν αποδείχθηκε αυτό και έβγαλε απόφαση η πόλη να τον εκτελέσει. Επειδή σκότωσε έναν συμπολεμιστή του. Για να έτσι σφάξουμε από την αρχή. Τέλος πάντων, για να μην τον εκτελέσουν λοιπόν, αποφάσισε να δραπετεύσει, να φύγει, να γυρίσει τον κόσμο, να αποκτήσει δόξα, ώστε να μπορέσει να καθαρίσει το όνομά του. Περίμενε να πω γιατί να αποκτήσει δόξα. Ναι, αυτό είναι το point. Ότι θα προσπαθήσει να αποκτήσει δόξα, να δοξαστεί με το θάνατον, έτσι όπως το πάμε. Τέλος πάντων, ποτέ έφτασε σε μια πόλη λιμάνι που ονομάζεται Μέρλικ. Μέρλικ. Ναι. Ναι, ξεκίνησε. Έψαξε για δουλειά. Ψάχνει για δουλειά, βασικά ουσιαστικά για προστασία. Έτσι. Αυτό λέγεται ενταβατζιλίκια, αλλά εντάξει. Το πες ότι είσαι fighter. Ναι, είμαι fighter, να προσέχεις τι λέω. Λοιπόν, ψάχνει για δουλειά, για προστασία, το μόνο που ξέρει να κάνει καλά είναι να πολεμάει, έτσι. Με 18 strength λογικό είναι. Ναι, εντάξει, είναι και λίγο έξυπνος, εντάξει, είναι χαζός τελείως και εμφανίσιμος λίγο. Εντάξει, γενικά παλεύεται. Παλεύεται. Θα με αφήσεις συνάδελφο. Όχι, μιλάω, παιδί μου, τόσο σου και μόνος experience για τέτοιο. Ναι, το βλέπω. Θυμάμαι όλη την ιστορία. Λοιπόν, και ξεκινάει με τα πόδια, κλασικά. Να πάει σε μια άλλη πόλη που είναι, όχι πόλη ακριβώς, μια κομμόπολη, ένα χωριό που λέγεται Sandhall, που είναι κάποιες μέρες μακριά, είναι 4-3 μέρες μακριά. Τρεις μέρες μακριά. Παρένθεση, εγώ ήθελα να κάτσω στο λιμάνι, αλλά ο DM δεν με άφησε. Αφού στο δρόμο είχαμε, τι να κάνουμε. Εντάξει, με έβαλες από το δρόμο. Τέλος πάντων. Ξεκινάει με τα πόδια τσουκουτσουκουτσουκου. Κλασικά εκεί πέρα στη διαδρομή έχει ακούσει, τέλος πάντων ξέρει ότι, μάλλον ο DM του είπε ότι υπάρχουν κάποια goblins, ότι κλέβουν και τα λοιπά. Το μάθες από τον κόσμο του λιμανιού. Οκ, ρολπλέι. Μια θεϊκή φωνή να το λέω. Μια θεϊκή φωνή από πάνω. Το μάθω από τον κόσμο του λιμανιού, ο DM του το είπε.
Λοιπόν, για να με πλατιάσουμε, τέλος πάντων προχωράει. Προχωράει, βρήκε ένα ηλικιωμένο και ένα νεαρό που απλά συζήτησαν και του είπε πού να πάει, ότι πρέπει να συνεχίσει ευθεία κάποιο διάστημα για να φτάσει στην πόλη. Ξαφνικά, εκεί προχωράει, βλέπει να έρχεται προς το μέρος του μία κοπέλα, η οποία για κακή του τύχη και κακή του τύχη πραγματικά λόγω ζαριού δεν ήταν ιδιαίτερα όμορφη. Και του είπε, τέλος πάντων, άρχισε να φωνάζει η κοπέλα αυτή, βοήθεια, βοήθεια, ο πατέρας μου κτλ. Νοιάστηκα, η αλήθεια είναι, ναι, γιατί είμαι και φιλάνθρωπος. Ναι, για αρχή. Να περιμένετε λίγο, δεν θα είμαι τόσο στη συνέχεια. Να πάω να τη βοηθήσω. Τέλος πάντων, πάω, βλέπω μια άμαξα, ακούω κάτι φωνές, κάτι βογγητά, κάτι περίεργα κτλ. Κάτι μου πάει στο μυαλό, αλλά δεν είμαι και σίγουρος. Πάω προς εκεί, βλέπω ένα κοπλινάκι. Τσά μου λέει, τσά, του λέω κι εγώ. Βάζω και ένα που στην αρχή. Οπότε αρχίζουμε και παλεύουμε. Και εδώ γίνεται τώρα το περίεργο μέρος, γιατί εγώ έχω 13 HP και ο Ντιέμαν είναι κολόφαρδος. Πρέπει να το τσεκάρετε αυτό πριν παίξετε μια φιλική συμβουλή. Για να το πετύχουμε τα κόμπλια με αξία, πρέπει να στήχω 17, 18, 19 και 20. Γι' αυτό λέω ότι είναι κολόφαρδος, γιατί πετυχαίνει δύο critical. Και με φτάνει στα 5. Το πρώτο είναι να ξέρω από τον κομπινάκι και το σκότωσα κατευθείαν. Έτσι, γεια σας. Και λέω εύκολο φάνηκε για το δεύτερο. Το δεύτερο ήταν τέλος πάντων. Είναι λίγο elite, τέλος πάντων, αλλά το τσάκισα στη μέση γιατί έφερα και εγώ ένα critical ωραίο. Οπότε έτσι μου βγήκε ο θυμός. Ο πατέρας της κοπέλας που πάλευε με τα Goblin μας χαιρέτησε. Από εδώ τον έσωσες. Μας χαιρέτησε. Ναι. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα στη ζωή. Και είμαι τώρα εγώ με μια τύπισσα στο άλογο πάνω, γύρισα στην πόλη με τον πατέρα τον νεκρό πίσω και την τύπισσα, η οποία είναι και λίγο κλέψαμούνα. Κλαίει πάρα πολύ. Ο πατέρας της πέθανε, ρε φίλε, κάτσε, περίμενε. Ναι, αλλά μόλις ανέφερα το όνομα του πατέρα της, ας πούμε πώς έκανε, τέλος πάντων. Και πάω στο πανδοχείο. Εδώ το έχουμε αφήσει. Πάω στο πανδοχείο με ένα πτώμα και μια άσχημη. Με το πτώμα ρηγμένο μέσα στην καρότσα από το κάρο πάνω στα άχυρα. Και ναι, η κοπέλα να κλαίει πάνω από το πτώμα. Ναι, ναι. Και έτσι θα ξεκινήσουμε για να δούμε πώς θα πάει, πώς θα ξεφορτωθούμε νομίζω το πτώμα αυτό. Λοιπόν, παρεμπιπτόντως, να έχεις στο μυαλό σου ότι παίζεις μόνος σου, έτσι. Οπότε, ξέρεις, οι τραζανιές το πάω και σφάζω μόνος μου 7 άτομα, θα έχουν και τις ανάλογες επιπτώσεις. Το έχω καταλάβει το πρώτο παιχνίδι, όταν πήγα να σφάξω μόνος μου 2 γκόμπλιν και πάνω. Τώρα να πάω να σφάξω 7 άτομα. Παρεμπιπτόντως, το session μπορεί να κρατήσει 20 λεπτά όλο και όλο, γιατί μπορεί να πεθαίνει στην επόμενη στροφή. Πολύ ωραία. Έχει... Λέμε, ρε παιδί μου, αν έρθουν έτσι τα πράγματα. Φίλε, είσαι solo fighter. Ωραία. Και ο fighter για solo δεν είναι καλύτερο, μπορώ να πω. Anyway. Τώρα μου τα λες αυτά, εμένα. Δεν τα λέω τώρα, γιατί θέλεις να φτιάξεις fighter. Εντάξει, πάμε. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είχαμε μείνει στη φάση που ήσουν με ένα πτώμα στην καρότσα από πίσω και την κοπέλα να κλαίει πάνω από το πτώμα και μπήκε στο Sand Hall, το οποίο Sand Hall είναι μια, στην ουσία είναι μια στάση ανάμεσα από τις άλλες πόλεις που φεύγουν τα καραβάνια και κατευθύνονται προς την πόλη λιμάνι του Μερλίκ. Και το μόνο που ξέρεις ότι έχει πόλη είναι κάποια χαμόσπιτα, το πανδοχείο που σου είπε η κοπέλα ανάμεσα από τα κλάματα ότι είχαν μείνει πριν μερικά βράδια. Τι υποθέτω ότι θα υπάρχει μια μικρή σχετική φρουρά, 4-5 άτομα λογικά. Μια σκηνή, ένα χωριό στην ουσία 100-150 με 200 άτομα βαριά. Και μου είχε πει ότι κατευθύνεις προς το πανδοχείο. Ναι. Το οποίο συναντάς αρκετά εύκολα γιατί μια σκηνή είναι το μεγαλύτερο κτίριο, ας πούμε, το μεγαλύτερο κτίριο εκεί πέρα. Και έχει και ένα πολύ μικρό χώρο που μπορούν να παρκάρουν δύο άμαξες. Και 4 άλογα. Βλέπω καμιά άλλη άμαξα απ' έξω. Όχι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια άλλη άμαξα απ' έξω. Κατάλαβα. Εγώ θα τα πίνω και το κατάλαβα και μπάρμα. Βλέπεις φωτιές γύρω-γύρω. Παραπιπτόντως η πόλη δεν είναι. Φωτιές, συγγνώμη, τους δαπλούς τέλος πάντων. Και... έχει καεί η πόλη που είμαι εδώ. Και φως μέσα από το πανδοχείο. Ναι. Παραπιπτόντως η πόλη δεν έχει κάποια περίφραξη. Είναι χύμα πόλη.
και δεν έχεις συναντήσει φρουρό. Φαντάζεσαι ότι θα κάνει κάποια περιπολία μέσα στην πόλη. Είναι νύχτα από ό,τι αυτός που θα καταλαβαίνω είναι. προφανώς, Είναι, έτσι. έχει στάσει, ναι, γιατί το Είναι CEO δαυλή. ήταν το μπλινάκι αυτές, έγινε το μεσημέρι, περίπου. Και μέχρι να φτάσει στην πόλη σας έπιασε, έχει δει σίγουρο ήλιος, είναι ας πούμε 9 με 10 η ώρα. Αυτό. Ωραία. Αφού οδηγώ την άμαξα, παρκάρω την άμαξα έτσι με χειροφρενιά, ωραία. Με το πτώμα πίσω. Με το... Εντάξει, το έχουμε το πτώμα, το ξέρω. Λοιπόν, λέω στην τύπησα να κατέβει, λέω πρέπει να αφήσει. Ο πατέρας μου. Βασικά της λέω, αφού τη βλέπω έτσι αναστατωμένη, αρχίζω να αναστατώνομαι και εγώ όπως θα το θυμάμαι το story. Πέθανε ο πατέρας μου. Της λέω, θα αφήσουμε λίγο εδώ τον πατέρα σου. Δεν πρόκειται να πάει πουθενά έτσι κι αλλιώς. Όχι, 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 δεν αφήνω τον πατέρα μου. Θες να μείνεις εδώ? Δεν απαντάει κανένα, είναι πεσμένη πάνω στο πτώμα και κλαίει πάλι. Ωραία, είναι πεσμένη πάνω στο πτώμα και κλαίει πάλι. Μάλιστα. Λοιπόν, μπαίνω μέσα στο πανδοχείο. Την αφήνω αυτή εκεί πέρα πίσω μόνη της. Εντάξει, θα κάτσουμε να κάνουμε διάλογο. 300, okay. 200 άτομα θα πάθει. Τη λέω, άμα συμβεί τίποτα, φώναξε. Εντάξει, μας ακούσε. Οκ, okay. Εντάξει. Ας πούμε πως, ναι, οκ. Okay. Άμα, ναι, πάω μέσα, τι βλέπω, κοιτάω δεξιά-αριστερά. Με το μπαίνεις μέσα στο πανεπιστήμιο, βλέπεις, ας πούμε, 4-5 τραπέζια όλα κι όλα. Ένα τζάκι το οποίο καίει και πάνω από το φωτιά υπάρχει ένα μικρό τσοκαλάκι που φαντάζεσαι ότι είναι το βραδινό που προσφέρει το πανεπιστήμιο. Σούπα, λογικά. Βλέπεις στο βάθος πίσω μια μπάρα, από πίσω είναι ο πανεπιστήμιος, ένας... Δεν τον λες χοντρό, τον λες εύσωμο, με μουστακαλής φάση, ξέρω εγώ, καραφλίτσα από πάνω με μαλλί γύρω γύρω από το κεφάλι. Και φαντάζομαι, κοίτα... Θα μου έκανε εντύπωση αν είχε μαλλί πουθενά άλλου, γύρω γύρω από το κεφάλι, αν. Εννοώ ότι είναι καραφλός από πάνω και γύρω γύρω εσύ, τέλος πάντων. Έχω δει ένα τύπο σήμερα, είδα έναν παρόμοιο, για πες. Φοράει μια, ας πούμε, ποδιά η οποία είναι full στη λίγδα και, και στις σάλτσες και, και στην πύρα και στο δεν ξέρω και εγώ τι άλλο μπορεί να προσφέρει. Και μια πόρτα, δύο πόρτες, συγγνώμη, μια αριστερά της, βασικά, ναι, μια αριστερά της μπάρας και μια πίσω από την μπάρα. Αυτή που είναι πίσω από την μπάρα, λογικά, όπως φαίνεται η διεύθυνση του πανεπιστημίου, θα είναι λογικά η κουζίνα. Και αυτή που είναι αριστερά της μπάρας, είναι, φαντάζεσαι ότι θα είναι τα κάποια δωμάτια που θα έχει. Ή ο τέλος πάντων χώρος που έχει τα δωμάτια. Αν και συνήθως σε τέτοια... Πώς το λένε, σε τέτοια πανεπιστημία δεν υπάρχουν ξεχωριστά δωμάτια. Είναι ένας κοινός κοιτώνας για όλους. Πώς είναι στο στρατό Ειδημιουργής, φάση. Ναι. Συνήθως... Τα τέτοια πανεπιστήμια που είναι μικρά έχουν ένα τέτοιο χώρο. Δεν έχουν δωμάτια ξεχωριστά. Ή αν θα έχουν ένα δωμάτιο, θα είναι για VIP φάση. Δηλαδή θα το χρεώνει ακριβά. Έχουμε και VIP. Θα το χρεώνει ακριβά και θα είναι, για ίσως για πιο ανώτερες κλάσεις ανθρώπους. Κοιτώντας τριγύρω, βλέπεις 2-3 θαμώνες οι οποίοι κάθονται σε ένα τραπέζι και τα πίνουνε. Λογικά από τον τροχισμό του και αυτά φαντάζεσαι ότι είναι ερχορική. Και βλέπεις και έναν τυπά. Για... Βασικά όχι, βλέπεις έναν τυπά ο οποίος τυπάς πίνει αραγμένος, πίνει την πύρα του, τρώει από ένα πιάτο φαγητό σούπα, ο οποίος φοράει ένα παρόμοιο armor με σένα, ένα splint mail. Και βλέπεις ακουμπισμένο δίπλα του ένα σπαθί το οποίο είναι σχεδόν ίσο με τον boy του, ένα great sword. Φοράει ένα cloak το οποίο είναι γκρι και πέφτει πίσω από τους ώμους του. Μαύρα μαλλιά, κοντά, αξίριστος τουλάχιστον μια εβδομάδα. Και σίγουρα είναι 10 χρόνια μεγαλύτερος από σένα. 10 με 15 χρόνια μεγαλύτερος από σένα. Βλέπεις κάποιες... Από το σημείο που σε ξεχωρίζεις κάποιες μικρές σουλές στο πρόσωπο. Οκ. Okay. Έχουμε ένα κλαρινό γάμπρο, λοιπόν. Προχωράω.
Φαντάζομαι με κοιτάνε, δηλαδή κάνω σε την παρουσία μου. Όπω προχωράω μέσα. Με το που ανοίγει την πόρτα, η θαμόνα τουλάχιστον και ο πανοδοχέα σίγουρα σε κοιτάνε. Ο άνθρωπο που καταλαβαίνει από το ρουχισμό και αυτά ότι μάλλον είναι πολεμιστή, δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία. Συνεχίζει και τρώει το φαγητό του. Οι θαμόνε ξαναγυρνάνε πάλι στο ποτό του και στην κουβέντα που είχαν κτλ. Και ο πανοδοχέα έρχεται να σε καλωσορίσει στο πανοδοχείο. Με καλωσορίσει. Περιμένεις να σε καλωσορίσει. Δεν κάνεις κάτι άλλο. Προχωρά, okay. Προχωρά. Όχι, εντάξει, απλά θέλω να σου πω, κάνεις κάτι άλλο και τα λοιπά. Έρχεται ο πανοδοχείας, καλώς τον λέει. Τι μπορώ να κάνω για σένα ξένα? Με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά, γιατί ξέρω θα πάρει λεφτά. Προφανώς. Η αλήθεια είναι, όπως με βλέπεις, δεν είμαι και στην καλύτερη κατάσταση. Και μόλις το λες, καταλαβαίνει ότι σε παρατηρεί μάλλον ότι έχεις το κόψιμο στο νόμο σου που σου έχει κάνει το Goblin και το ξεραμένο αίμα που υπάρχει απάνω και το πρόχειρο επίδεσμο που έκανες για να σταματήσεις την αιμορραγία και βλέπει το ματωμένο σου σχεδόν. Λέει, τι συμβαίνει, γιατί είσαι σε αυτή την κατάσταση? Θα σου πω, αλλά πρώτα υπάρχουν κάποιες καταστάσεις που βιάζομαι και θα ήθελα και τη βοήθειά σου. Θα μου βάλεις μια μπύρα αρχικά. Ναι, σου λέει και πάει προς την μπάρα για να σου βάλει την πύρα. Ωραία, εγώ πηγαίνω να τον ακολουθώ και πηγαίνω μαζί του στην μπάρα. Και παράλληλα, καθώς πηγαίνετε προς τα δίκια, για πες μου, ξέρω τι συμβαίνει. Λοιπόν, είμαι καινούργιος εδώ, για την ακρίβεια πρώτη φορά έχουμε στην πόλη σας. Φαίνεσαι. Ναι. Δεν μου αρέσει πίσω να με διακόπτουν, αυτό το λέω. Στον δρόμο όπως έρχομαι από την πόλη Μέρλικ. Όπως φαντάζομαι και εσύ γνωρίζεις, εδώ το έμαθα εγώ, γίνονται κάποιες επιδρομές. Έχετε κάποια θέματα με goblins. Πάλι τα ρημάδια τα goblins. Ακριβώς. Να στρέψει τη δουλειά. Ακριβώς. Και σου δίνει την πύρα. Ναι, και μου δίνει την πύρα. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά στο δάμος. Σε ένα ποτήρι που αμφιβάλλεις κατά πόσο καθαρό είναι το ποτήρι. Εντάξει, ναι, το κοιτάω και λίγο, αλλά οκ, δίνω σημασία. Και στον δρόμο που ερχόμουν, μία κοπέλα άρχισε να φωνάζει. Είχαν επιτεθεί στην αμαξά της. Μόλις πήγα να βοηθήσω, κατάφερα... Λέει μια κοπέλα με μια αμαξά ήρθανε πριν μισή μέρα, μία μέρα, εδώ πέρα, μαζί με τον πατέρα της. Αυτή ακριβώς είναι, μόνο... που αν τώρα ο πατέρας της δεν πρόκειται να ξανάρθει ή τουλάχιστον δεν πρόκειται να ξανάρθει ζωντανός. Να πάρει ευχή καταραμένα goblins. Το μόνο που κατάφερα να κάνω είναι να πάρω εκδίκηση για αυτή την κόπελα και να καταφέρω να τη σώσω μόνο αυτή. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο. Τώρα όπως καταλαβαίνεις, η κοπέλα είναι με τον νεκρό πατέρα της έξω. Δεν ήθελα να τον αποχωριστεί και γι' αυτό βιάζομαι και εγώ πάρα πολύ. Διότι θέλω να σε ρωτήσω αν έχετε κάποιους ανθρώπους εδώ. Αυτή δεν είναι από αυτή την πόλη. Καταλαβαίνεις από πίσω ότι είχε σκοθεί ο πολεμιστής ο άλλος mm-hmm. και σας πλησιάζει. Ωραία. Γυρνάω και τον κοιτάω. Όπως βλέπω, λέει, αυτό καταλαβαίνω. Κόβω τη συζήτηση και γυρνάω και τον κοιτάω. Και σου λέει, συγγνώμη ξένε, άκουσα ότι... Ήρθες αντιμέτωπος με κάποια goblins. Ναι, αυτό έγινε πριν λίγο. Φωνάζω τόσο δυνατά, Δεν είπες ότι τέτοιο, ότι... Όχι, σε αυτόν το λέω. Ναι. Είναι role-playing. Φωνάζω ναι, τόσο δυνατά, Απλά θα να σου πω ότι... Στο λέω για να ξέρεις, παιδί μου, ότι δεν είπες κάτι ότι ψιθυρίζω ή ότι μιλάω... Όχι, δεν είναι σκοπό okay. Να ψιθυρίζω. Απλά στο λέω για να τέτοιο. Okay, ναι. Σου λέει... Σου δίνει το χέρι για να σε χαιρετήσω. Σου λέει, ονομάζομαι Χέλιον, λέει. Και έχω έρθει γι' αυτό το λόγο κι εγώ εδώ πέρα, γιατί έχω μάθει ότι γίνονται αρκετές επιδρομές από goblins, αρκετά καραβάνια που γίνονται έρχονται σε αυτή την περιοχή mm-hmm. και ψάχνω να βρω πληροφορίες για να δω που στο καλό βρίσκεται το λιμέρι τους και όπου έχουν τη βάση τους και κάνουν αυτές τις επιδρομές. Σκοτώθηκε ένας φίλος μου πρόσφατα έμπορας και προσπαθώ να πάρω εκδίκηση. Χάρηκα Χέλιον, το όνομά μου είναι Ντρού. Από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που φοράς, είσαι πολεμιστής και εσύ. Είσαι άτομο που ξέρει από μάχες. Έχω περάσει αρκετές μάχες. Στη ζωή μου, μπορώ να πω.
Έχεις ξανάρθει εδώ ή είναι η πρώτη φορά? Έχω περάσει κάποιες φορές με καραβάνια, όπως είπα, ο φίλος μου ήταν έμπορας. Αλλά έχω έλειψα τους τελευταίους μήνες για κάποιο ταξίδι τέλος πάντων που έκανα και όταν έμαθα τα νέα για τον φίλο μου ήρθα εδώ πέρα όσο πιο γρήγορα μπορούσα. Δυστυχώς ο φίλος μου πέθανε, αλλά η εκδίκηση είναι εκδίκηση. Καταλαβαίνω. Έλα κάτσε μαζί μου, αν θες, να σε κεράσω μια μπύρα και θέλω να με βοηθήσεις να σου πω μάλλον το πρόβλημα που έχω αυτή τη στιγμή και είναι απαραίτητο. Πάρε μια μπύρα, έρχομαι σε λίγο, πάω έξω να φέρω και την άλλη κοπέλα. Την κότα και την κοπέλα. Κάνει ένα ρεύμα και πάει και ξανακάθεται στο τραπέζι του. Ότι πας. Ωραία, δώσε μια μπύρα στο παιδί και τα λοιπά και βγαίνω έξω. Του βγαίνει Okay. έξω και καθώς βγαίνει έξω, με το που βγαίνει στην πόρτα, ακούς από πίσω από. Γιατί είναι σχεδόν δίπλα η άμαξα πάρκρες. Την κοπέλα πίσω ένα ψήθυρο. Ο πατέρας μου, πέθανε ο πατέρας μου. Πάρε καλά. Λοιπόν, οπότε βγαίνω έξω, τη βλέπω έτσι χάλια αυτή, αυτή δεν έχει βάλει όλη μέσα της. Πέθανε ο πατέρας της. Πώς ναι ρε πω. Παιδί μου, πέθανε ο πατέρας της, οκ, okay, το καταλαβαίνω. Να τη βοηθήσω θέλω. Τι θα κάνει. Εντάξει, χαλάρωσε. Έχουμε το ταξίδι 6 ώρες ήταν. Εντάξει, πρέπει λίγο να συνειδητοποιώ ότι υπάρχει μια κατάσταση εδώ πέρα. Βγαίνω έξω, της λέω δεν μου είπες το όνομά σου. Πάω στην άμαξα, ξέρεις, ανεβαίνω και τα λοιπά, φτάνω κοντά της. Φαίνεται να μην σε καταλαβαίνει. Την κλειτώνω το σφάξιμο αυτή. την πλησιάζω. Mm. Την πιάνω λίγο, να της πιάνω τα μαλλιά, λίγο να την ηρεμήσω. Κατευθύνει στο κόφτωμα. Φτιάνω το χέρι. τι να κάνω, αυτή έχει πλαντάξει, κάνει και μέτρια. Και να φαίνεται να αντιλαμβάνει την παρουσία σου ότι είσαι εκεί πέρα τέλος πάντων. Θες να μου πεις το όνομά σου. Το όνομά της είναι... Δεν ήμασταν προετοιμασμένοι, ε! Όχι, μόλις συνειδητοποίησα δεν έχω μύτη στο μολύβι. Εδώ και για το κόλλος μας. Ναι, sorry. Το όνομά της είναι... Alien. Alien. Είναι στραβλή. Είναι Alien. Alien. Μοιάζει σαν Alien, οπότε λογικό. Δεν είναι με α, είναι με ε. Alien. Okay. Απορώ γιατί την έβγαλαν έτσι. Ναι, βασικά σου λέω ότι ανάμεσα σε κλάμα και τέτοιο ότι ονομάζομαι Alien. Αν και δεν γνωριστήκαμε κάτω από τις καλύτερες συνθήκες, το όνομά μου είναι Drew. Είμαι πολύ ταραγμένος για αυτό που συνέβη στον πατέρα σου. Αλοχισμένο τον έχω. Είμαι πολύ ταραγμένος για αυτό που συνέβη. Δεν συγκινάει καν, αλλιώς θα σε έβριζε. Για πες. Ναι. Είμαι πολύ στενοχωρημένος, τέλος πάντων ταραγμένος για αυτό που συνέβη στον πατέρα σου. Mm. Όμως, Έλλην, πόσο χρονών είσαι? Σου λέει ένα ξέρω 16. 16. Είσαι αρκετά μεγάλη κοπέλα για να καταλάβεις ότι τώρα πρέπει να φανείς δυνατή. Mm. Λέω ρε μαλάκα. Να φανείς δυνατή. Ξέρεις γιατί μου σπατανεύω, γιατί ενώ αυτά τα λέω. Εσύ θα με γιώσεις, αυτό σκέφτομαι. Τέλος πάντων. Είναι η ώρα να. Θα ρίξουμε ζάρι, ρε μαλάκα, δεν γίνεται. Είναι η ώρα να φανείς δυνατή. Και αυτό που θα ήθελε και που πρέπει να κάνεις τώρα, σύμφωνα με την παράδοση όλων των λαών, όλων των ανθρώπων, είναι να κάνεις μια αξιοπρεπή κηδεία στον πατέρα σου, να τον θυμίσεις όπως πρέπει και όχι μέσα σε μια άμαξα, μέσα σε ένα χωριό μακριά από το σπίτι σου. Να του δώσεις μια κανονική κηδεία και να είσαι, αλλά το πιο σημαντικό, αυτό που θα ήθελε ο πατέρας από σένα είναι να είσαι εσύ ασφαλής. Οπότε θα ήθελα να τον αφήσεις λίγο, τον πατέρα σου, και να έρθεις μέσα στο πανδοχείο ώστε να μπορέσουμε να κανονίσουμε μια μεταφορά, να έρθει κάποιος μαζί σου ή να κανονίσουμε ένα τρόπο μεταφοράς για αύριο ώστε να αποδώσεις τις τιμές που πρέπει στον πατέρα σου. Για ρίξε ένα αντί-20. Ωρε πούστη, δεν μπορούσα να το κάνω πιο εύκολο και να πει να έρθει. Μαλάκα, αυτό που έλεγα τώρα τόση ώρα. Είναι ένα καρίσμα τσέκ, φίλε. Δεν έχεις κάποιο... 14, έλα, έφερα 14. Κάτσε, παιδιά, μην πεις να ξαναρίξω, το προσθέσουμε.
Όχι, απλά προσπαθώ να το πω γιατί και εγώ τα skill δεν θυμάμαι και πολύ καλά. Θέλω να δω μήπως κάποιο skill βοηθάει σε κάτι. Ναι. Ας πούμε το diplomacy, ας πούμε ότι βοηθάει. Και πάει συν ένα με την diplomacy, οπότε πας στο 15. Και φαίνεται, βλέπεις την κοπέλα να όχι να σαστίζει, να σταματάει το κλάμα της για μερικά δευτερόλεπτα. Να κάνει κοιτάει, χαρακτήρι. Να κοιτάει. Έγραφε 19. Κοιτάει τον παρτέρ της που είναι ακόμα στο σανό απάνω ξεβλουμένος. Και τη βλέπεις κλείνει τα μάτια. Τηλέφωνο. Έλα. Όπως το λέω. Ναι. Μην κλείσουμε απλά. Είμαστε στις 25 λεπτά τους άλλους που το βολεύει.